Σελίδες 668-65 κεφάλαιο από το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα. Εζητήθην παρά τον μη ερωτώντον περί εμού, ευρέθην παρά τον μη ζητούντον με. Είπα ιδού εγώ προς έθνος μη καλούμενον με το όνομά μου. Εξύπλωσα τα σχήρας μου όλη την ημέρα προς λαό να πειθεί. Περιπατούντα εν οδό, ουχή καλείω πίσω των διαβουλειών αυτών. Λαόν παροξύνοντά με πάντοτε κατά πρόσωπον μου, θυσιάζοντα εν κήπης και θυμιάζοντα επιπλήνθον, μένοντα εν της μνήμαση και διανυκτερεύοντα εν της αποκρύφης τρώγοντα χείριον κρέας και εν της αγγύης αυτού έχοντα ζωμόνα καθάρτων πραγμάτων. Λέγοντα μακράν απ' εμού μη με εγγύσεις, διότι είμαι αγιώτερος, ούτε είναι καπνώσεις τους μικτήρας μου πυρ και όμενον όλη την ημέρα. Ιδού και γραμμένο είναι ενώπιόν μου, δεν θέλω σιωπήση, αλλά θέλω να το αποδώσει. Ναι, θέλω να το αποδώσει στους κόλπους αυτών τα ανομία σας, τα ανομία των πατέρων σας, αμού λέγει Κύριος, ήτινε σε θυμίασαν επί των ωραίων και με βλασφήμισαν επί των λόφων. Δια τούτο θέλω αντιπληρώσει στους κόλπους αυτών τα απαρχής έργα αυτών. Ούτω λέγει Κύριος. Καθώς όταν ευρίσκεται γλεύκος εν τη σταφυλή λέγουση, μη φθείρεις αυτό, διότι είναι ευλογία εν αυτού το θέλω κάμι ένε και εν των δούλων μου, για να μην εξολοθρεύσα πάντας. Και θέλω εξάξει σπέρμα εξ Ιακώβ και κληρονόμων των ωραίων με εξιούδα. Και η εκλεκτή μου θέλουσι κληρονομήσει αυτά, και η δούλη μου θέλουσι κατοικήσει εκεί. Και ο Σαρών θελήστε μάντρα των ποιμνίων, και η κοιλάς του Αχώρ, τόπος εις ανάπαυση των βουκουλίων, δια των λαών μου τον εξητούνταμε. Εσάς όμως, εγκαταλείποντας τον Κύριον, τους λησμονούντας το Άγιον μου όρος, τους ετοιμάζοντας τράπεζαν εις τον Γάδιν και τους κάνοντας σπονδύν εις τον Μένη, θέλω σας αριθμίσει δια την μάχαιραν και πάντες θέλετε κύψη εις την σφαγήν, διότι εκάλλουν και δεν απεκρίνεστε, ελάλλουν και δεν οικούετε, αλλά επράτετε το κακό ενώπιόν μου και εκλέγετε το μη αριστόν εις εμέ. Όθεν, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Ιδού η δούλη μου θέλουν συφάγησης, δε θέλετε πεινάσει. Ιδού η δούλη μου θέλουν συπεί, σεις δε θέλετε διψήσει. Ιδού η δούλη μου θέλουν συεφρανθεί, σεις δε θέλετε σχυνθεί. Ιδού η δούλη μου θέλουν συαλλαλάξει ευθυμία, σεις δε θέλετε βοά εν πόνο καρδίας. Και ολολίζει που καταθλίψεως πνεύματος. Και θέλετε αφήσει το όνομά σας στους εκλεκτούς μου διακατάραν. Διότι Κύριος ο Θεός θέλει σε θανατώσει, και μάλλον όνομα θέλει ονομάσει τους δούλους αυτού. Για να μακαρίζει αυτόν εις τον Θεόν της αληθείας, ο μακαρίζων εαυτόν επί της γης, και να ομνεί εις τον Θεόν της αληθείας, ο ομνίων επί της γης. Διότι επρότερε θλίψη λησμονήθησαν και διότι εκρύφθησαν από τον οφθαλμόν μου. Αμήν. Συνεχίζοντας την μεσητική προσευχή του, ο Ισαΐας ο προφήτης λέγει στο εδάφιο 8 του προηγουμένου κεφαλαίου: «Αλλά τώρα, Κύριε, εσύ είσαι ο πατήρ ημών, ημείς είμαθα πυλός, εσύ είσαι ο πλάστης ημών και πάντες είμαθα το έργο των χειρών σου. Μη οργίζους φόδρα, Κύριε, με δένθη μου πάντοτε την ανομία και τώρα επίβλεψον δεόμεθα λαό σου είμαθα πάντες. Εάγιε πόλη σου έγιναν έρημοι, η Σιών έγινε έρημος και η Ιερουσαλήμ ρημωμένη. Ο Άγιος Σιμών και ωραίος Σιμών οίκος, ενώ οι πατέρες Σιμών σε δοξολόγουν κατεκάει εν πυρή. Και πάντα τα εις ημάς αγαπητά εφανίστησαν. Θέλεις, Κύριε, κρατήσεις σε αυτόν εν τούτης. Θέλεις σιωπήσει και θέλεις θλίψη ημάς έως φόδρα. Μία προσευχή γεμάτο θλίψη, γεμάτο προσδοκία, γεμάτο πόνο για το κακό που ζει ο λαός τον οποίον αγαπάει. Είναι τα αδέλφια του, είναι οι συγγενείς του. Η καρδιά του είναι γεμάτη από το Πνεύμα το Άγιο, γι' αυτό και η καρδιά του είναι γεμάτη από αγάπη. Γιατί εάν δεν υπάρχει πλήρωσης Πνεύματος Αγίου, δεν υπάρχει αγάπη. Ο Θεός εκχέει στις καρδιές μας την αγάπη Του δια του Πνεύματος του Αγίου. Ο Ισαΐας λοιπόν είναι πλήρης από το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό και η καρδιά του είναι γεμάτη από αγάπη. Δεν προσεύχεται τυπικά. Προσευχηθώ για τον αδελφό μου που ταλαιπωρείται, Κύριε, φύλαξέ τον, ευλόγησέ τον, βοήθησέ τον, πάμε παρακάτω. Προσευχή του έχει πόνο μέσα, έχει θλίψη, έχει δάκρυα, έχει στεναγμό, έχει προσδοκία, έχει πίστη, έχει απελπισία, αλλά έχει και ελπίδα. Γιατί πιστεύετε και ξέρει ότι προσεύχεται σε ένα Θεό, ο οποίος και ακούει και σπλαχνίζεται,
Και αυτούς που αγαπάει ο Ισαΐας ξέρει πάρα πολύ καλά ότι τους αγαπάει και ο Θεός. Αδελφοί αγαπητοί, δεν μπορεί να είναι η προσευχή μας ευάρεστη στο Θεό, δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά της αγάπης, τα χαρακτηριστικά της πίστης, τα χαρακτηριστικά της ελπίδας. Δεν μπορείς να προσευχηθείς για έναν άνθρωπο αν δεν τον αγαπάς. Δεν μπορείς να προσευχηθείς στο Θεό για έναν άνθρωπο αν δεν πιστεύεις ότι ο Θεός ακούει. Και δεν μπορείς να προσευχηθείς αποτελεσματικά στο Θεό αν δεν έχεις την ελπίδα ότι επειδή σε ακούει, η προσευχή σου θα έχει αποτέλεσμα. Η προσευχή μας πρέπει να έχει αποτέλεσμα. Πρέπει ο Θεός να απαντάει, να ακούει τις προσευχές μας. Και δεν είναι ότι ο Θεός δεν θέλει ή ο Θεός δεν μπορεί. Αλλά είναι, αδελφοί αγαπητοί, αυτό που λέει η Γραφή, αιτείτε και δεν λαμβάνετε γιατί κακώς ζητείτε. Δεν ζητείτε έτσι πως θέλει ο Θεός. Δεν ζητείτε αυτά που θέλει ο Θεός. Δεν ζητείτε με τον τρόπο που θέλει ο Θεός. Ο Ισαΐας όμως έχει μια προσευχή που μου αρέσει πάρα πολύ. Γι' αυτό και η απάντηση του Θεού είναι άμεση. Μπορεί να μην είναι ακριβώς έτσι πως θα το ήθελε, γιατί η προσευχή του Ισαΐα έχει ένα στόχο, τη σωτηρία όλων των αδελφών του, όλου του λαού. Όμως ο Θεός, αδελφοί αγαπητοί, δεν απαντάει κατά το θέλημα του Ισαΐα, απαντάει κατά το θέλημα το δικό του. Και έχει και αυτό το χαρακτηριστικό η προσευχή του Ισαΐα. Αποδέχεται εκ των προτέρων το θέλημα του Θεού. Λέει πάντοτε γεννηθεί το θέλημά σου Κύριε. Είναι αποδεκτό στον Ισαΐα, στην προσευχή του Ισαΐα, η απόφαση του Θεού. Και ο Θεός λέει πράγματα παράξενα σε απάντηση. Για σκεφτείτε αδελφοί αγαπητοί να προσευχόμαστε τώρα για τους συγγενείς μας και να έρχεται ο Θεός να μας λέει εγώ εζητήθην από αυτούς που ποτέ δεν ρώτησαν για μένα. Το κατάλαβε Ισαΐα, πού να το καταλάβει. Αν και δεν με ρώτησαν, με ζήτησαν. Εγώ ευρέθην παρά τον μη ζητούντον με. Εάν και δεν με ζήτησαν, με βρήκανε. Κατάλαβε Ισαΐα. Πού να καταλάβει ο άνθρωπος. Πώς να καταλάβει. Θα το εξηγήσει όμως και μας το εξηγήσει ο Θεός. Ξέρετε αδερφοί αγαπητοί πως το λέει ο Χριστός. Μην νομίσετε ότι εσείς εκλέξατε εμέ. Μην θεωρήσετε ότι εσείς με βρήκατε, με εκλέξατε και είπατε να σας ακολουθήσω. Εγώ εξέλεξα εσάς. Δεν είναι αδελφοί αγαπητοί η σωτηρία μας αποτέλεσμα της ενεργειάς μας. Δεν είναι η σωτηρία των ανθρώπων αυτών αποτέλεσμα της ενεργειάς σου και της προσευχής σου Ισαΐα. Ευάρεστη είναι η προσευχή σου. Αλλά η σωτηρία, η ενέργεια, τα θαύματα, οι επεμβάσεις του Θεού είναι αποτέλεσμα της δικής μου, λέει ο Θεός, αγάπης. Δεν είναι ότι εσύ θα προσευχηθείς και θα με ζητήσουν. Δεν είναι αυτό. Ή θα αρχίζουν να ρωτάνε. Δεν είναι αυτό. Εγώ σου λέω και πρέπει να το καταλάβεις ότι το έργο είναι εξ ολοκλήρου δικό μου. Δικό μου είναι το έργο. Εγώ αρχίζω και εγώ τελειώνω. Εγώ είμαι η αρχή, εγώ είμαι και το τέλος. Εγώ είμαι το α, εγώ είμαι και το ω. Δεν είναι η προσευχή σου ότι θα κάνει καλό σε μένα ή η δικαιοσύνη σου θα κάνει καλό σε μένα. Αλλά η προσευχή σου που είναι ευάρεστη θα κάνει καλό σε σένα. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί να προσευχόμαστε γνωρίζοντας ότι ο Θεός ακούει την προσευχή μας, ευαρεστείται και μας ευλογεί. Πότε όμως, όταν η προσευχή μας έχει αγάπη. Μπορώ να προσεύχομαι τώρα εγώ για κάποιον άνθρωπο χωρίς να τον αγαπάω. Είναι ματαιολογίες. Δεν τον αγαπάω τον άνθρωπο τώρα, δεν ενδιαφέρομαι για τον άνθρωπο. Πώς θα προσευχηθώ. Και αν προσευχηθώ και κουραστικό θα είναι για μένα και χωρίς αποτέλεσμα και το σημαντικότερο απ' όλα δεν θα ευαρεστήσει και το Θεό. Γι' αυτό και η προσευχή μας αδερφοί αγαπητοί για να έχει αποτέλεσμα πρέπει να είναι διαπνεύματος Αγίου. Το έργο είναι του Θεού. Η δική μας η συνεισφορά είναι να πληρούμεθα Πνεύματος Αγίου. Όχι δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως. Αλλά δια του Πνεύματός μου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων.
ξεκάθαρα τα πράγματα. Μην κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας. Μην ελπίζουμε εκεί που δεν υπάρχει ελπίδα και μην πιστεύουμε εκεί που δεν υπάρχει αντικείμενο. Εάν θέλεις η προσευχή σου να είναι βάρεστη με πίστη, με αγάπη, με ελπίδα, πρέπει να είναι η καρδιά σου γεμάτη από το Πνεύμα το Άγιο. Πρέπει η καρδιά σου να είναι γεμάτη από την παρουσία του Θεού. Τότε θα έχεις πίστη. Αν δεν είναι η παρουσία του Θεού μαζί σου, που να τη βρεις φουκαρά μου την πίστη. Αν δεν υπάρχει παρουσία του Θεού, που θα τη βρεις φουκαρά μου την αγάπη. Αν δεν υπάρχει παρουσία του Θεού, που θα βρεις την ελπίδα. Άρα λοιπόν η προσευχή μας έχει αποτέλεσμα πρώτα για μας. Γιατί γίνεται βάρεστη ενώπιον του Θεού και απαντιέται από το Θεό. Θα έχεις διάλογο με το Θεό. Μπορεί ακόμη να αλλάξεις και τη βουλή του Θεού. Αλλά όλα αυτά είναι απόφαση του Κυρίου. Δεν είναι του θέλοντος σου, δεν του τρέχοντος, αλλά του ελεούντος Θεού. Δεν είναι ότι εγώ πήρα απόφαση γιατί το έχω κάνει αυτό το λάθος. Εγώ πήρα απόφαση να προσεύχομαι. Καλά πήρες απόφαση να προσεύχεσαι, να σκοντάψεις και να το ξεχάσεις. Για να πάρεις απόφαση να προσεύχεσαι πρέπει να ενεργήσει ο Θεός. Δεν είναι να θέλεις. Είναι να κάνει χάρη και έλεος ο Θεός. Και για να κάνει χάρη και έλεος ο Θεός, μάλιστα, εκεί θα ενεργήσεις, θα ταπεινωθείς. Πεις, δεν μπορώ εγώ, Κύριε, να προσεύχομαι. Πού να προσευχηθώ εγώ? Στα χάλια που έχω, ούτε για τον εαυτό μου δεν μπορώ να προσευχηθώ. Ταπεινωθείς. Να ζητήσεις να βρεις χάρη από το Θεό. Να ζητήσεις τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Να ζητήσεις την παρουσία του Θεού, το έλεος του Θεού. Και αν σε σπλαχνιστεί και σε λεήσει ο Θεός και σε γεμίσει με το Πνεύμα του Άγιο, τότε δεν ξεχνάς να προσεύχεσαι. Τότε η προσευχή σου θα είναι γεμάτη από δύναμη. Ευάρεστη στο Θεό. Γιατί θα είναι προσευχή από το Θεό. Στις ασθένειές μας, μας βοηθάει το Πνεύμα του Άγιο διαστεναγμών αλαλήτων. Στην αδυναμία μας. Χρειαζόμαστε βοηθό. Και ποια είναι η αδυναμία μας? Πότε είμαστε αδύνατοι? Πάντοτε είμαστε αδύνατοι. Υπάρχει καμία στιγμή που να έχουμε δύναμη? Καμία. Καμία, εκτός αν έρθει ο Θεός και μας δώσει δύναμη δια Πνεύματος Αγίου. Άρα δηλαδή, αδερφοί, να καταλάβουμε ότι δεν είναι να πάρουμε απόφαση, δεν είναι να θέλουμε, δεν είναι να προσπαθήσουμε, δεν είναι να αγωνιστούμε να τα καταφέρουμε, είναι να βρούμε χάρη από το Θεό. Μόνο να βρούμε χάρη από το Θεό. Τότε όλα θα γίνουν δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου. Τότε θα γίνουν όλα εύκολα. Θα σε ξυπνάει ο Θεός και σου λέει σήκω να προσευχηθείς και η καρδιά σου θα είναι γεμάτη από αγάπη και με χαρά θα προσεύχεσαι. Έχω πει πολλές φορές στη ζωή μου και πιστεύω ότι όλοι μας θα σηκώνομαι το πρωί τάδε η ώρα να προσεύχομαι. Χτυπάει το ξυπνητήρι, ξέρετε πώς είμαι εγώ και πώς θα σηκωθώ και βαριέμαι. Σηκώνομαι, γονατίζω, θα καταφέρνω τέλος πάντων. Με μεγάλη προσπάθεια επιβάλλομαι στον εαυτό μου. Γονατίζω, με το που γονατίζω με παίρνει ο ύπνος. Πού είναι η προσευχή? Όταν όμως πω Χριστέ μου, δώσε μου χάρη. Θέλω να προσεύχομαι κάθε πρωί, σε παρακαλώ, κάμε χάρη. Εγώ δεν μπορώ. Αλλά εσύ μπορείς να με βοηθήσεις. Τότε και θα σε ξυπνάει και θα σου δίνει δύναμη και θα γεμάζει την καρδιά σου με αγάπη και θα σου δίνει και πίστη και θα ελπίζεις ότι σ' ακούει ο Θεός και θα απαντάει και στην προσευχή σου. Να το συνειδητοποιήσουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα μόνοι μας. Και μας το έχει πει. Άνεφε μου, δεν δίναστε να κάνετε ουδέν. Ξέρετε γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί πάρα πολλές φορές στη ζωή μου έχω πάρει απόφαση να κάνω πράγματα καλά. Καλά είναι. Και ευάρεστα ανάπηρον του Θεού και σας βεβαιώνω ότι πάντοτε έχω αποτύχει. Πάντοτε. Και όταν το κατάλαβα, λέω, μα δεν κάνεις για τίποτα τέλος πάντων? Και η απάντηση, ναι, δεν κάνω για τίποτα. Και μην μου πείτε ότι είσαστε καλύτεροι. Μακάρι να είσαστε, θέλω να είσαστε. Αλλά είμαι βέβαιος ότι δεν είσαστε, γιατί όλοι είμαστε ομοιοπαθείς. Όλοι είμαστε άνθρωποι, αδύναμοι. Μα είναι μερικοί δυνατοί χαρακτήρες, ισχυροί χαρακτήρες. Μπορεί και ισχυρός χαρακτήρας να είσαι με τα πνευματικά, δεν τα βγάζεις πέρα. Ξέρετε γιατί? Γιατί υπάρχει ο αντίδικός μας ο διάβολος. Τι νομίζεις, θα σε αφήσει να προσευχηθείς? Θα σε αφήσει να διαβάσεις? Τι ωραία είναι να ξεκινάς στο όνομα του Χριστού. Υπήρχε πιθανότης ο Δαβίδ να νικήσει το Γολιάθ? Καμία. Ο
Δαβίδ ο Γολιάθ ένας μέχρι εκεί, ο Δαβίδ ένας κοντούλης, ο με σπαθιά, με δόρια, με μαχαίρια και με τουφέκια, δεν υπήρχαν τουφέκια τότε, και ο Δαβίδ με μια ράβδο και μια σφεντόνα. Και αν δεν το πετύχει με την πρώτη, πάει το κεφάλι του Δαβίδ. Καμία πιθανότητα. Πηγαίνοντας όμως εν το ονόματι του Κυρίου των δυνάμεων, η ερώτηση είναι η ίδια πάλι. Υπάρχει πιθανότητα να νικηθεί ο Δαβίδ? Καμία. Αν ο Θεός είναι μαζί με τον Δαβίδ, θα νικήσει τον Γολιάθ. Αν πάει ο Δαβίδ με τη δική του δύναμη, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να νικήσει. Και αυτό δεν είναι μόνο γιατί απέναντί μας, αδελφοί αγαπητοί, εμείς δεν έχουμε τον Γολιάθ τόσο ψηλό. Έχουμε έναν πιο ψηλό, τον διάβολο και τον σατανά, τον κοσμοκράτορα του σκότους, τα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανής. Η μάχη μόνο δεν είναι αντίον σάρκας και αίματος. Μπορείς να τα βγάλεις πέρα? Δεν μπορείς. Γι' αυτό σας παρακαλώ, αδερφοί, ό,τι και να κάνουμε εν το ονόματι του Ιησού Χριστού να το κάνουμε. Το λέει η Γραφή, πάντα ό,τι αν κάνετε εν το ονόματι του Ιησού Χριστού να κάνετε. Γιατί? Για να είναι καλά τα αποτελέσματα. Μα κοιμάσαι εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Μα θέλεις να ξυπνήσεις εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Μα θέλεις να προσευχηθείς εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Μα στη δουλειά σου εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Μα στην εκκλησία εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Και δεν θέλει να κάνεις μακρινές προσευχές και έτσι πολλά πράγματα. Όχι. Να ζητήσεις βοήθεια. Βοήθαμε Χριστέ μου. Βοήθαμε Χριστέ μου να προσευχηθώ. Βοήθαμε Χριστέ μου να πάω στην εκκλησία. Βοήθαμε Χριστέ μου να πάω στην εκκλησία και να μην με πιάσει ο ύπνος. Γιατί ερχόμαστε, μην γελάτε, ερχόμαστε κουρασμένοι καμιά φορά. Και βλέπω τώρα την Άννα, ας πούμε, κάθεται εκεί πέρα, τα μάτια της κλείνουν. Και τη δικαιολογώ. Λέω να μιλάω πιο σιγά, μην την ξυπνήσω. Γιατί όλη την ημέρα κουράστηκε. Είμαστε άνθρωποι, αδερφοί. Είμαστε άνθρωποι. Έχουμε αδυναμία. Είμαστε άρρωστοι πολλές φορές. Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Και ο Θεός, βλέποντας τον Ισαΐα έτσι, έρχεται και του απαντάει. Αλλά του λέει πράγματα που πρέπει ο Ισαΐας να τα καταλάβει. Και πρέπει και εμείς να τα καταλάβουμε. Ισαΐα, χαίρομαι πάρα πολύ για την προσευχή σου. Που προσεύχεσαι για το λαό, που ζητάς χάρη για το λαό, που ζητάς έλεος για το λαό, που ζητάς συγχώρεση για το λαό, για τις αμαρτίες του, τις πολλές. Χαίρομαι πάρα πολύ. Αλλά εγώ θα σου πω ένα μεγάλο μυστικό. Αν και δεν με ζητάνε, θα με βρούνε. Αν και δεν ρωτάνε για μένα, θα με ζητήσουν τελικά. Ξέρεις γιατί? Γιατί εγώ θα ενεργήσω. Και έλα να σου εξηγήσω πώς θα ενεργήσω. Θα ενεργήσω με το δικό μου τρόπο. Θα ενεργήσω με τη δική μου τη σοφία. Θα ενεργήσω με τη δική μου μέθοδο. Θα κάνω σωτηρία σε αυτούς που εγώ θα εκλέξω. Τι βλέπεις μπροστά σου, Ισαΐα? Ένα πατητήρι γεμάτο πατημένα σταφύλια. Αυτό ήταν, αυτός ήταν ο λαός. Τίποτα δεν έχει μέσα, πατημένα σταφύλια. Αυτό βλέπω. Αυτό βλέπω κι εγώ, λέει ο Θεός. Ένα πατητήρι γεμάτο πατημένα σταφύλια. Γιατί? Είναι για πέταμα. Όχι, δεν είναι για πέταμα. Εγώ βλέπω μέσα σε αυτό το πατητήρι γεμάτο πατημένα σταφύλια ότι υπάρχει ακόμη ευλογία. Υπάρχει ακόμη μούστος. Θέλει τώρα ειδικό στύψιμο. Που μόνο εγώ μπορώ να το κάνω. Θέλει ειδική συμπεριφορά. Με τα πόδια δεν πατιέται άλλο. Θέλει ειδικό μηχάνημα. Που το βάζεις μέσα και αρχίζει τραβάς και βγαίνει ο μούστος. Εσύ βλέπεις, το πάτησα όλο, αυτά τα λέω, ο Θεός να με συγχωρέσει, αλλά αλήθεια λέω, από πείρα. Πατάς, λέει δεν υπάρχει άλλο. Και εγώ το είχα πει αυτό όταν ήμουν μικρός στον πατέρα μου, πάτησα, όχι μόνος μου, βέβαια, ήμουν μικρός, αλλά και οι άλλοι που πατάγαν, του λέγα, πατέρα δεν έχει άλλο. Μωρέ, έχει, μου λέει, ακόμη. Περίμενε να δεις. Και ένα μεγάλο έτσι πανέρι, τι ήταν σαν... Και με ξύλα γύρω-γύρω, παίρνει το φτιάρι, πέταγε όλα τα τσίμπουρα μέσα και μετά έβαζα πάνω μια μέγενη, την τράβαγε, έσφυγε, κατέβαινε. Ξέρετε πόσο μούστος έβγαινε? Πατέρας μου ήταν σοφός για να βγάλει το υπόλοιπο του μούστου. Δεν ήθελε να το πετάξει.
Ο Θεός δεν θα είναι σοφός. Και λέω τώρα, αδερφοί αγαπητοί, εκεί πάνω στην, παραδείγματος χάρη στην Ταϊλάνδη, στην Ινδονησία, και είναι τόπος μεγάλης αμαρτίας. Εσχρόνες τι και λέγει. Λέω, εκεί μέσα δεν θα υπάρχει ευλογία. Τώρα να πω στην πατρίδα μας. Δεν θα υπάρχει, όλοι για πέταμα είναι. Δεν είναι όλοι για πέταμα. Αν μας έβλεπε κανείς πριν έρθουμε στην εκκλησία, και εμείς για πέταμα είμαστε. Αλλά κάποιος μας έσφιξε και βγήκε η ευλογία από μέσα. Και αν και δεν ρωτάγαμε γι' αυτόν, το ζητήσαμε. Τι έγινε όμως, κάτι έγινε. Εγώ δεν ρωτάγα γι' αυτόν, αλλά είπα, Χριστέ μου, σώσε με. Κάτι έγινε. Εγώ το έκανα. Μη γέννητο. Ποιος το έκανε. Ποιος άνθρωπος ήρθε και έκαμε έτσι τα πράγματα, όταν εγώ δεν ρώταγα γι' αυτόν, και όταν εγώ δεν τον ζητούσα και να τον ζητήσω και να τον βρω. Ποιος το έκανε. Και πάρ' τον εαυτό σου σαν παράδειγμα. Δεν ρωτάγαμε γι' αυτόν. Εγώ έλεγα ότι ο Θεός είναι μια ανωτέρα δύναμη. Ωραία δύναμη, εντάξει, μακριά. Πήγαινα στην Τίνο 2 φορές το χρόνο. Επί 20 χρόνια. 40 φορές. Και βάλε και τα έξτρα. Γιατί πηγαίναμε και έξτρα. Και άλλες φορές. Την αμαρτία, αμαρτία. Δεν ζήταγα το Χριστό. Την Παναγία ζήταγα. Το Ευαγγέλιο το διάβαζα καμιά φορά, δεν με ενδιέφερε. Τι έγινε όμως, αν και δεν ρώταγα γι' αυτόν και τον ζήτησα. Τι έγινε, αν και δεν έψαγνα γι' αυτόν, τον βρήκα. Αυτό μας λέει ο Ισαΐας. Κάτι γίνεται. Τι είναι το στύψιμο. Τι έστειβε ο Ισαΐας. Και τι έγινε με το στύψιμο. Βρήκε την ευλογία. Βρήκε τον τρόπο να αναγκάσει εμένα και σένα και τον άλλον και όλους μας να πούμε, Χριστέ μου, σώσε με. Και βρίσκει τον τρόπο. Και μην νομίζετε, αδελφοί, ότι αν γεννηθείς στην εκκλησία ή αν έρθεις θα ζητήσεις το Θεό. Αν ο Θεός, γιατί λέει οι γονείς, και καλά κάνουν, γεννιόνται τα παιδιά μας στην εκκλησία, προσευχόμαστε να σωθούν. Καλά. Αν ο Θεός δεν στύψει, αν ο Θεός δεν σφίξει, αν ο Θεός δεν ενεργήσει, και μέσα στην εκκλησία να έχεις γεννηθεί και μέσα στην εκκλησία να ζεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, αναγέννηση, βάφτισμα με Πνεύμα Άγιο, ευλογία από το Θεό δεν βλέπεις. Ο Θεός πρέπει να ενεργήσει. Γι' αυτό εμπιστεύομαι το Θεό. Και αν κάποιον δεν εμπιστεύουμε καθόλου από όλους σας, είναι ο εαυτός μου. Τον εαυτό μου δεν τον εμπιστεύουμε καθόλου. Εσύ τι λες, Κύριε, πώς τα βλέπεις εσύ, πώς το καταλαβαίνεις αυτό. Και προσεύχομαι. Και να σας πω και κάτι. Οι άνθρωποι με έχουν απογοητεύσει πολλές φορές. Εγώ έχω απογοητεύσει πολλές φορές τον εαυτό μου. Ο μόνος που δεν με έχει απογοητεύσει ποτέ είναι ο Χριστός. Μα σας λέω ποτέ. Μα σας λέω ποτέ. Θα βρει τον τρόπο. Μπορεί να αργήσει λίγο. Μπορεί να αργήσει πολύ. Μπορεί να έρθει πολύ γρήγορα. Αλλά εξάπαντος θα απαντήσει. Αρκεί να τον περιμένεις. Να τον περιμένεις με υπομονή. Και ο κίνδυνος αυτό το περίμενε είναι να σκανδαλιστείς. Και θα σκανδαλιστείς αν περιμένεις κοιτάζοντας δεξιά-αριστερά. Όταν περιμένουμε, αδερφιά, κοιτάζουμε πάνω. Κοιτάζω, λέει, στα όρη, δεν έρχεται βοήθεια. Πότε δεν θέλει ελθεί η βοήθειά μου? Από του Κυρίου, του ποιήσαντος στον ουρανό και τη γη. Βοήθεια ο Χριστός μόνο μπορεί να σου δώσει. Έχω ελπίσει πολλές φορές σε βοήθεια ανθρώπων. Να σας πω ότι προσπαθώ να είμαι βέβαιος ότι ποτέ δεν έχω πάρει βοήθεια. Με έχουν βοηθήσει οι άνθρωποι, αλλά όταν δεν περιμένω. Όταν περιμένω και ελπίζω και λέω αυτός και πάω και τον παίρνω και τηλέφωνο και ξαναπαίρνω και τηλέφωνο και ξαναπαίρνω και τηλέφωνο, στο τέλος απογοητεύομαι. Αντί να παίρνεις τηλέφωνο, να πηγαίνεις να προσεύχεσαι, αδερφέ. Και να δεις ο Θεός θα κάνει, ήρθε ένας αδερφός. Τώρα σας το πω ποιος είναι. Αλλά το έχω ζήσει κι εγώ. Ο Βασίλης ο Τσιγκάκος. Του λένε, θέλεις να βρούμε μέσον για τα παιδιά σου, τον Νίκο και τον, για να έρθουν εδώ. Αυτό το έχουμε περάσει όλοι. Αλλά αυτό ο αδερφός ο Βασίλης είναι πιο δόκιμος από μένα. Εγώ είπα ναι. Ο Βασίλης είπε όχι. Και λέει, μα όχι, λέει, θέλω, λέει, θα προσεύχομαι, λέει, περιμένω από το Θεό. Και τους δώσανε μετάθεση στο Προεδρικό Μέγαρο. Άκου στο Προεδρικό Μέγαρο και με τον Πρόεδρο μαζί. Τι πάνω στο γραφείο. Και μάλιστα και τους δυο μαζί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ενώ εγώ είχα πει αντίθετα.
Βοήθεια βέβαια, λέω, θέλω βοήθεια από σένα. Σας την έχω πει την ιστορία, μην σας την ξαναπώ πολύ γρήγορα. Και όταν βγήκε η μετάθεση, τη χειρότερη. Και μου είχε πει η αδερφή, καλή αδερφή. Τώρα μέσα στο εκεί που είναι, ξέρω εγώ, στις μεταθέσεις. Εγώ μου λέει κάνω τις μεταθέσεις. Λέω, δόξα στον Θεό που τις κάλυψε τις μεταθέσεις. Και τι θα γίνει, μου λέει, εδώ δίπλα, πού δίπλα, λέω. Στο Μαρούσι, όχι, μου λέει, Αγία Παρασκευή. Ντίνο, μην ανησυχείς, η αδελφή στην Αγία Παρασκευή. Χαρά, ο Ντίνος, η Άννα, χαρά. Έρχονται οι μεταθέσεις, αρέθουσα, λέει. Τι είναι το αρέθουσα, ρε παιδιά. Αρέθουσα. Είναι, λέει, ένα καράβι. Πα. Το χειρότερο από το 40, από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο ήταν, όχι το δεύτερο. Μετέφερε, λέει, πετρέλαιο. Στο αρέθουσα. Αδερφή, στο αρέθουσα. Τι πάθαμε, μου λέει, αδερφέ μου. Τι έπαθες, λέω, αδερφή. Τον είχα βάλει πρώτο. Αλλά μετά από μένα πήγε ο ναύαρχος, τον έβγαλε από πρώτο, τον έβαλε τελευταίο και πήρε το δικό του και τον έβαλε πρώτο. Τον ναύαρχο, λέω, τι κάνουμε. Και τώρα τι γίνεται. Μου λέει, τώρα. Αλλά ο Θεός, τώρα εγώ λέω, φύγε αδερφή, μετανοώ, Κύριε, συγχώρεσέ με, Κύριε. Για αφού είδα τώρα τον Τίνο από το αρέθουσα, τι θα κάνουμε, το βγάλεις από το αρέθουσα. Προσευχή εγώ, προσευχή η Άννα, τίποτα, καμία μετάθεση. Αλλά χάλασε το αρέθουσα. Ξέρετε πότε το φτιάξανε, όταν απολύθηκε ο Τίνος. Και ξέρετε που ήταν, στο ναυπηγείο. Εκεί, στον τόκο, τόκο τον λένε καλά, το λέω, στον τόκο, δεν έφυγε καθόλου. Εκεί. Και ο Τίνος μέσα εκεί. Και επειδή ήταν και λίγο γραμματιζούμενος, γιατί εκεί ήταν όλοι ανεπιθύμητοι. Ήταν γύρω στα 60 άτομα, οι 40 ήταν με ναρκωτικά. Και όλοι βέβαια δεν ξέρουν, ήταν τα τελευταία μετάθεση, ανεπιθύμητοι. Χειρότεροι πηγαίνουν εκεί πέρα. Ο Τίνος ήξερε και λίγα γράμματα, τον βάλανε και έγινε και διαχειριστής. Και στο τέλος το αφεντικό του, τι ήταν, ο αρχιλοχίας, επιλοχίας, τι ήταν εκεί. Του λέει, κοίταξε να δεις, έχεις τηλέφωνο, λέει, έχω, έχεις κινητό, λέει, έχω, εντάξει, φύγε, λέει, και όποτε σε χρειάζομαι θα σε φωνάζω. Και πήρε μετάθεση στο κρεβάτι του. Αλλά ο Χριστός το έκανε. Και πότε φτιάχτηκε το πλοίο? Όταν απολύθηκε ο Ντίνος, φτιάχτηκε το πλοίο, τακτοποιήθηκε και ξαναπήγε στην ευχή του Θεού. Αλλά ο Ντίνος έμεινε σπίτι. Είναι, αδερφοί αγαπητοί, να ζητάμε από το Χριστό βοήθεια. Εάν ζητάς από άνθρωπο, δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Εκτός και αν προσευχηθείς και πεις, Χριστέ μου, βάλε τον άνθρωπο αυτό να κάνει κάτι καλό, θα κάνει. Η ελπίδα μας δεν μπορεί να είναι σε άνθρωπο. Εγώ σας το ξαναλέω, το έχει κάνει επίτηδες ο Θεός, πιστεύω. Δεν ξέρω τι έχει κάνει, λάθος κάνω. Αλλά ποτέ μου δεν με έχει βοηθήσει άνθρωπος. Ποτέ μου. Προσπαθώ να θυμηθώ έστω και μια φορά. Ναι, λέει η Άννα. Τέλος πάντων, υπάρχει, λέει, μια φορά, λέει. Εγώ δεν θυμάμαι πάντως, αλήθεια σας λέω. Εν πάση περιπτώσει, και μια φορά να είναι χαλάλι του. Όσες φορές έχω ζητήσει βοήθεια από τον Θεό, πάντα με έχει βοηθήσει. Αυτό έχει σημασία. Πάντα με έχει βοηθήσει. Και τι κάνει τώρα ο Θεός? Σφίγγει λοιπόν και βγάζει το λίγο κρασάκι. Λίγο μούστος βγαίνει. Αυτό όμως ξέρετε πώς το λέει. Για έλα να σας πω τώρα, λέει. Αυτούς εγώ θα τους πάω στη μάνδρα της Σαρών, στην έφορη παιδιάδα που είναι όλο ευωδιά, όλο τα καλύτερα λουλούδια και η καλύτερη καρποφορία. Και μας το λέει για δεύτερη φορά ο Κύριος και πολύ χάρηκα σήμερα που το διάβασα. Και στην κοιλάδα του Αχόρ, που είναι η ανάπαυση των βουκολίων. Θυμάστε τι είπαμε την Κυριακή, να μας κάνει η κοιλάδα των Αχόρ. Η ανάπαυση των βουκολίων. Εκεί θα σας πάω. Εσάς τους λίγους που αν και δεν ρωτάτε με ζητάτε, αν και δεν με ζητάτε, με βρίσκετε. Γιατί δέχεστε τις ενέργειές μου. Και εδώ τώρα φτάνουμε στο κρίσιμο σημείο. Ο Θεός θα ενεργήσει. Εσύ θα δεχθείς την ενέργεια του Θεού. Ο Θεός θα επέμβει. Εσύ θα δεχθείς την επέμβαση του Θεού. Ή θα επιμένεις στο δικό σου τρόπο, στο δικό σου δρόμο, στη δική σου λογική, στη δική σου σκέψη. Γιατί θα έρθει ο Θεός να μας ελέγξει. Λέει ο Θεός, μιλάει άπαξ και δεις, αλλά ο άνθρωπος δεν ακούει. Σου μιλάει ο Θεός, δεν ακούει ο άνθρωπος. Εν ενυπνίω, εν οράση νυχτερινή. Μιλάει ο Θεός, ο άνθρωπος δεν ακούει, κάνει το δικό του. Πεισματάρεις. Στέλνει έναν αδελφό και σου μιλάει, δεν ακούει. Στέλνει δεύτερο αδελφό, δεν ακούει. Στο τέλος τι να κάνει ο Θεός? Δεν είσαι από αυτούς που θα βγάλω το μούστο. Τα τσίμπουρα είσαι. Ξέρετε, μην έτσι αυτά που μένουν για πέταμα. Είναι ο μούστος και τα τσίμπουρα. Τσίμπουρα για πέταμα.
Γιατί δεν δέχεσαι την ενέργεια του Θεού. Δεν πείθεσαι. Εντάξει, δεν τον ρώταγες, αλλά βλέπεις ότι σε προσκαλεί. Γιατί δεν τον ζητάς. Για δοκίμαστε. Τι σου λέει ο Θεός. Δοκιμάστε με, λέει, δοκιμάστε με. Και αν δεν ανοίξω τους καταράκτες του ουρανού να εκχύω την ευλογία μου έτσι ώστε να μην έχετε τόπο, φύγετε. Δοκιμάστε με όμως. Είναι πολύ σοβαρό, αδερφοί αγαπητοί, να επεμβαίνει ο Θεός στη ζωή μας και εμείς να αρνούμεθα την επέμβαση του Θεού. Να μας εξηγεί ο Θεός και εμείς να περιφρονούμε την εξήγηση του Θεού. Να μας μιλάει ο Θεός, και εδώ που τα λέμε πόσες φορές δεν μας έχει μιλήσει και από τον Άμβωνα και με προφητικό λόγο, πόσες φορές μας έχει μιλήσει. Πόσες φορές. Και εμείς, όχι, θα κάνω αυτό που θέλω εγώ. Είναι όπως το λέει η Γραφή. Ο πίσω των διαβουλειών αυτών εν οδό ουχή καλή. Διαλέγεις τον δρόμο, εσύ. Μα δεν είναι από εκεί η οδός η αγαθή. Ποδό είναι. Όχι, εγώ σε αυτό το δρόμο θα πάω. Μα δεν είναι καλή η σκέψη σου. Αυτή είναι η καλή σκέψη. Όχι, εγώ στη δική μου λογική θα πάω. Έτσι πως τα καταλαβαίνω, έτσι πως τα άμαθα. Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει ανθρώπους να λένε «Δεν τάσε με το Ευαγγέλιο, πως τα ξέρω, τώρα που πάνε όλοι θα πάω κι εγώ». Αυτά είναι τα τσίμπουρα. Αυτά είναι τα τσίμπουρα. Δεν ενδιαφέρεται. Μα ξέρεις τι λέει το Ευαγγέλιο, ότι παραδείγματος χάρη λέω, γιατί τα έχουμε ζήσει. Ότι οι εικόνες, αδερφέ, δεν είναι να προσκυνάμε, να προσευχόμαστε. Η μητέρα του Κυρίου δεν είναι εδώ να πω. Όχι, έτσι μου τα πει η γιαγιά μου, η προγιαγιά μου, ο παππούς μου, η μάνα μου. Έτσι θα προχωρήσουμε τώρα, εσύ θα μου πεις. Τσίμπουρα. Δεν είναι μούστος. Και αυτά είναι απλά. Υπάρχουν και μέσα στην Εκκλησία, μέσα σε εμάς. Πόσες φορές δεν μας έχει ελέγξει ο Θεός και το έχουμε καταλάβει στην ψυχή μας. Πολλές φορές λέμε, μήπως τα λέει για μένα. Αυτό δεν είναι ωραίο να το λέμε ποτέ. Και εννοεί τον κήρυκα. Αλίμονό του αν τα λέει για οποιονδήποτε. Αλίμονό του. Κάει και ο φουκαράς. Αλλά αν τα λέει ο Θεός, τα λέει για σένα. Για σένα τα λέει ο Θεός. Όχι μήπως για μένα τα λέει, για σένα τα λέει. Αλλά όχι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος τι να έχει με σένα. Και πολλές φορές, όχι μόνο εγώ, όλοι μας, αλλά και εγώ. Μου βάζει ο Θεός κάτι στο στόμα και δεν το λέω για να μην ενοχληθεί, γιατί καταλαβαίνω ότι αν το πω θα ενοχληθεί αυτός, εκείνος. Και δεν το θέλει ο Θεός αυτό. Αλλά το κάνω. Και λυπάμαι που το κάνω. Δεν πρέπει να γίνεται έτσι. Πρέπει να αφήνουμε το λόγο του Θεού, αδερφοί, χωρίς να σκανδαλιζόμαστε και να τον ακούμε. Τον αποδεχόμαστε. Τον πιστεύουμε. Μην πονηρευόμαστε με το λόγο του Θεού. Μην πονηρευόμαστε με τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Να αποδεχόμαστε το λόγο του Θεού. Και να σας πω και κάτι. Και αν έχει κάνει το λάθος ο κήρυκας και το είπε για σένα, αυτός θα βρει τον πελάτο σένα, θα σε ευλογήσει ο Θεός. Γιατί δέχεσαι το λόγο του Θεού. Δεν είναι να σκανδαλιζόμαστε. Δεν είναι να ενοχλούμεθα. Είναι να ταπεινωνόμαστε. Τι είπαμε, για να βρούμε χάρη από το Θεό. Τι σε ενδιαφέρει πρώτα, να δικαιωθείς εσύ ότι έχεις δίκιο για σένα, το είπε, ή να ταπεινωθείς και να βρεις χάρη από το Θεό. Έστω και αν έκανε λάθος αυτός ο άνθρωπος, άνθρωπος είναι. Ξέρετε κανέναν άνθρωπο που δεν κάνει λάθη? Εγώ δεν ξέρω κανέναν. Κανέναν δεν ξέρω. Πες ότι έκανε λάθος, τώρα τι θα κάνουμε. Λέει, επειδή μου το είπες αυτό, εγώ δεν ξανάρχομαι στην Εκκλησία. Δεν ξανάρχεσαι στην Εκκλησία επειδή σου είπε έτσι αυτός. Μα τι είναι αυτό το πράγμα? Και στην Εκκλησία για ποιον έρχεσαι? Γι' αυτό, ναι. Στην Εκκλησία θέλεις να σε παρακαλάει κάποιος να έρθεις, ή έρχεσαι γιατί θέλεις να σε ευλογήσει ο Θεός? Εγώ δεν θέλω να με παρακαλέσετε να έρθω στην Εκκλησία. Γιατί αν έρθω για εσάς δεν θα κερδίσω τίποτα. Εγώ θέλω να παρακαλάω τον Χριστό να με βοηθάει να έρχομαι στην Εκκλησία. Για να κερδίζω την παρουσία, την ευλογία του. Τι θα μου δώσεις εσύ? Και τι να σου δώσω εγώ? Εγώ θέλω να μου δίνει ο Χριστός, αμήν αδερφοί. Ο Χριστός θέλω να μου δίνει. Και το λάθος σου δεν με απασχολεί εμένα. Και αν είναι και μεγάλο, το πολύ πολύ να προσευχηθώ ο Θεός να το διορθώσει και να σε βοηθήσει. Το λάθος μου με απασχολεί εμένα. Το δικό μου λάθος. Αυτό είναι που με απασχολεί.
Πειράζει να φοράω ένα κολλιέ, λέει μια αδερφή. Αδερφούλα μου, φορά. Εμένα δεν με ενοχλείς καθόλου. Αλήθεια, γιατί με ενοχλείς αν φοράς κολλιέ και δύο σκουλαρίκια? Καθόλου. Με ενοχλεί εμένα αν φοράς δύο σκουλαρίκια και κολλιέ? Φορά ό,τι θέλεις. Αλλά δεν σκέφτεσαι αν ο Θεός θέλει κάτι άλλο? Αυτό δεν το λογαριάζεις? Είναι σαν να σας πω εγώ, σας πειράζει να έρθω με βερμούδα στην εκκλησία? Πιθανόν να σας πειράζει. Κακός. Το κακό είναι για μένα, δεν είναι για σας. Για μένα είναι. Δεν θα έρθω βέβαια πρώτα ο Θεός όσο είμαι καλά στο μυαλό, αλλά το κακό είναι για μένα, δεν είναι για σας. Πειράζει να έρθω χωρίς γραβάτα στην εκκλησία? Ποιος θα μου πει, γιατί δεν φοράς γραβάτα, αδερφέ? Αλλά πάνω στον άμβο ανεβαίνεις και θέλεις να είσαι κόσμιος, θέλεις να είσαι χτενισμένος, αξίριστος, άρθρο αξίριστος. Έπειτα στην εκκλησία ερχόμαστε πάντοτε και έχουμε κάνει μπάνιο. Ερχόμαστε πρώτον να μυρίζουμε και να μην μπορεί να σταθεί ο άλλος δίπλα μας. Να έχουμε κάνει μπάνιο, να έχουμε πληθεί, να είμαστε καθαροί, ξυρισμένοι, με καθαρά ρούχα. Δεν θα έρθουμε μια λαδιά εδώ. Δεν με νοιάζει, δεν λογαριάζω κανένα σας. Μα δεν είναι ούτε πράγματι. Μη λογαριάζεις κανέναν και τους λογαριάζουμε όλους τους αδερφούς μας. Αλλά τον Θεό λογαριάζουμε. Πρέπει να είσαστε, λέει, λελουμένοι με ίδωρ καθαρών. Κάθε πότε? Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Λέει, Κυριακή δεν φτάνει? Όχι ρε παιδί μου, γιατί Κυριακή? Και στον κάλαμο είχαμε βάλει τώρα τελευταίο και έκανα και 2-3 ντους την μέρα. Και μου λέει, αν πω πω τι ωραία. Λέω, θα ξεφλουδίσω τελικά. Δύο-τρία. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, είναι οι λεπτομέρειες που τις κάνουμε για τον εαυτό μας και για τον Κύριο. Άμα θέλεις να βάψεις τα μαλλιά σου, βάφτα αδερφοί μου. Αν θέλεις να φορέσεις εσύ αδερφέ κοντομάνικα και να δείχνεις το σώμα σου, κάτω. Κανείς δεν θα σε παρεξηγήσει. Κανένας δεν θα σου πει κάτι. Και αν κάποιος αδόκιμος ή αδόκιμη ενοχληθεί και έρθει και σου πει κάτι, μην δίνει σημασία. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι η σχέση μας με τον Χριστό. Αυτό έχει σημασία. Και εδώ στην εκκλησία, να σας πω κάτι. Εδώ φαινόμαστε και μπορούμε να είμαστε και προσεκτικοί. Στο σπίτι μας, στο δρόμο, στη δουλειά μας. Για σκεφτείτε τώρα να έρχεται η Άννα. Καλά, η Άννα είναι μεγάλη πια. Οι κόρες μου να έρχονται εδώ πέρα με φουστίτσες με τέτοια και να πηγαίνουν στο γραφείο με παντελόνια. Εντάξει, ποιον ενοχλεί από εσάς? Κανέναν. Ούτε και εμένα με ενοχλεί. Αλλά η σχέση της με τον Χριστό ποια είναι? Μα πειράζει? Μα αφού το λέει. Εγώ δεν το λέω, ούτε θα το ξαναπώ. Αλλά αφού το λέει η γραφή. Μα δεν είναι να κάνω αυτό που μου λες εσύ. Ούτε θα κάνεις εσύ αυτό που σου λέω εγώ. Θα κάνουμε, αδερφοί, αυτό που λέει ο Χριστός. Αμήν. Αυτή δεν είναι η απόφασή μας. Η απόφασή μας είναι να κάνουμε αυτό που λέει ο Χριστός. Γιατί? Γιατί θα σου χαρίσει την παιδιάδα του Σαρών και την κοιλάδα του Αχώρ. Μέσα στην ευλογία θα ζεις. Θα είσαι σκεύος εκλογής του Θεού. Θα σου δίνει καρπό πολύ. Θα χαίρεσαι στην παρουσία του Θεού. Προχθές είχαμε πάει στο Πολυδέντρη και είχαμε περάσει, εγώ τουλάχιστον πέρασα καλά, νομίζω και οι άλλοι. Και έτσι θυμήθηκα τον καθαρισμό που είχα κάνει σπίτι μου. Ήταν τότε που ζήταγα το Πνεύμα το Άγιο. Έψαγα να βρω. Νόμιζα ότι τα καθάρισα όλα. Και ξαφνικά βλέπω κάτι φωτογραφίες της Άννας δικές μου που ήταν από τα παλιά. Με σκουλαρίκι Άννα. Τώρα, αυτή δεν είναι η γυναίκα μου. Δεν είναι η γυναίκα μου. Δεν εξαφάνισα. Η γυναίκα μου δεν ήταν αυτή που ήταν προ Χριστού. Ούτε αυτό είμαι εγώ. Μα ήταν πιο ωραία τότε. Ήταν πιο νέα, ήταν πιο ωραία, ήταν και πιο στολισμένη. Όμως τώρα είναι πιο ωραία. Γιατί τώρα την αγαπάει ο Θεός. Και εγώ ήμουν ωραίος τότε. Ήμουν πιο αδύνατος, ήμουν πιο νέος. Αλλά τώρα είμαι έτσι πως με θέλει ο Θεός. Τα καθαρίσουμε όλα, αδερφοί. Δεν καμαρώνω τη γυναίκα μου που φοράει σκουλαρίκι. Τα καμαρώνω τη γυναίκα μου που φοράει το μαντίλι και προσεύχεται. Γιατί όταν προσεύχεται για μένα, απαντάει ο Θεός. Πρέπει να κάνουμε καθαρισμό, αδερφοί.
τέλειο καθαρισμό στη ζωή μας. Και ο καθαρισμός αυτός δεν επιβάλλεται. Δεν θα έρθω εγώ να κάνω επιθεώρηση στο σπίτι σου. Ούτε εσύ θα κάνεις επιθεώρηση στο δικό μου το σπίτι. Δεν είμαστε χωροφύλακες μες στην Εκκλησία. Ούτε ελεκτές. Ούτε εξουσιαστές. Μες στην Εκκλησία, αδερφοί αγαπητοί, είμαστε υπηρέτες όλοι. Δούλοι και δούλες. Και εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι τα λάθη μου. Τα λάθη σου καθόλου δεν με απασχολούν. Και μάλιστα, αν η καρδιά μου είναι γεμάτη από αγάπη, δια Πνεύματος Αγίου, η αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Αλληλούια. Και βλέπεις τη διαφορά. Οι άλλοι που με λησμονούνε και λησμονούν το Άγιο μου όρος και με εγκαταλείπουνε και ετοιμάζουνε τράπεζα εις το γάδι, το Θεό της ευτυχίας. Και στο μένει το Θεό της τύχης. Πήρες λαχείο. Πήρες λαχείο. Παίρνει ένας αδερφός καλός. Μου λέει προσευχή σου αδερφέ να κερδίσεις το λαχείο μου. Τώρα πριν από λίγο. Λέω πήρες. Μου λέει προσευχή σου να κερδίσεις. Λέω άμα προσευχηθώ αποκλείεται να κερδίσει. Αν δεν προσευχηθώ μπορεί να κερδίσει. Θα σου δώσω τα μισά για εκκλησία. Αν μου τα δώσεις όλα μπορεί να προσευχηθώ. Μόνο όλα μου τα δώσεις θα προσευχηθώ. Δεν μου ξανά πει να προσευχηθώ. Μα τα πάρω όλα. Δεν περιμένουμε την τύχη να μας βοηθήσει αδελφοί. Κάποτε παίρναμε κάθε πρωτοχρονιά, εγώ δηλαδή, δεν ξέρω εσείς αν το κάνατε, πιστεύω μερικοί όμως κάνατε και εσείς τέτοια. Όλα αυτά που κάνουν τα ρόιδια, τις κρεμμύδες, ξέρω εγώ, τα έχω ξεχάσει κιόλας. Μου τα είχε μάθει η μάνα μου αυτά και η γιαγιά μου. Τα έκανα κι εγώ. Και όποιος έμπαινε σπίτι και μου έκανε ποδαρικό, έπρεπε να έχει περάσει από 40 κύματα να τον δω, να τον διαλέξω. Τελικά είχα καταδείξει ότι ο μόνος τυχερός που μπορεί να κάνει ποδαρικό στο σπίτι μου είμαι εγώ. Είχα καταλήξει σε αυτό. Ο μόνος που μπορεί. Η Άννα, παπα. Κανένα δεν άφηνε να μπει μέσα στο σπίτι. Και η Άννα το ξέρει, καημένη δεν μίλαγε. Και μόλις μπαίναμε σπίτι μου λέει: θα μπει. Βέβαια λέω: εγώ θα πω ποιος θα μπει. Μετά όταν γεννήθηκε ο Τίνος, βρήκα ποιος είναι τυχερός. Ο Τίνος είναι τυχερός. Και περίμενα ποιος θα μπει στο τι. Αυτά αδερφοί αγαπητοί είναι ανοησίες. Ανοησίες. Θέλετε να δείτε ποιος είναι ο τυχερός. Ακούτε. Ο θενού το λέγει Κύριος ο Θεός. Ιδού οι δούλοι μου θέλουν συφάγη. Α, ποιος είναι ο τυχερός. Οι δούλοι μου θα φάνε. Εσείς θα πεινάσετε. Ποιοι εσείς που έχετε το Θεό το γάδιν, που έχετε τη μένη, που τον μένει, που έχετε τις δικές σας απόψεις, το δικό σας δρόμο, που αποφασίζετε μόνοι σας για να κάνετε, για να μην κάνετε ό,τι νομίζετε εσείς ότι είναι καλό. Μην νομίζετε ότι θα έχετε και την εύνοια του Θεού. Η εύνοια του Θεού έρχεται εν δικαιοσύνη, κατά χάριν, αλλά εν δικαιοσύνη. Επί την πρόθεση, την αγαθή πρόθεση της καρδιάς σου ότι θέλεις να κάνεις το θέλημα του Θεού. Και ο Θεός με δικαιοσύνη θα κάνει χάρη στη ζωή σου. Όχι ότι το αξίζεις. Γιατί είσαι πολλά φταίς κι εσύ. Αλλά σε μένα που βλέπει ότι δεν έχω αγαθή πρόθεση αλλά πονηρή πρόθεση στην καρδιά μου. Να πάρω και το λαχείο μπας και κερδίσω τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Θα μου πεις το έχεις κάνει. Βέβαια το έχω κάνει. Την αμαρτία μου σας λέω. Φέτο Άννα δεν πήραμε λαχείο. Το ξεχάσαμε. Όχι, το ξεχάσαμε. Δεν πήραμε λαχείο. Γιατί να πάρουμε τώρα. Μα κακό είναι, αμαρτία είναι. Τώρα αδερφοί, τώρα δεν μετρήσουμε πόσο είναι. Αν είναι αμαρτία 10 πόντι, 25 πόντι, 1 μέτρο ή 2 μέτρα. Τώρα που θα ελπίσουμε. Στο Θεό το μένει. Και στο Θεό το γάδιν. Ή θα ελπίσουμε στο Θεό της αλήθειας. Αυτό μ' αρέσει. Ακούτε πώς το λέει. Πολύ μου αρέσει αυτό, Χριστέ μου, σε ευχαριστώ. Διαβάζω στο 16 εδάφιο. Δια να μακαρίζει αυτόν, ο δούλος του Θεού, εις τον Θεόν της αληθείας. Ο μακαρίζονε αυτόν επί της γης και να ομνύει στον Θεόν της αληθείας, ο ομνύων επί της γης. Αυτό το Θεό θέλω. Θέλω το Θεό της αλήθειας, που δεν με κοροϊδεύει. Δεν μου λέει ήξεις αφήξεις και αν μεν δε θα δούμε και τίποτα, το ναι ναι και το ου. Οι δούλοι μου θα φάνε, εσείς θα πεινάσετε. Οι δούλοι μου θα πιούνε, εσείς θα διψάσετε. Οι δούλοι μου θα εφρανθούνε, εσείς θα εσχυνθείτε. Οι δούλοι μου θα αλαλάζουν εν ευθυμία. Σεις θέλετε βοά εν πόνο καρδίας και ολολίζει υποκαταθλίψεως πνεύματος
και θα αφήσετε εσείς το όνομά σας εις τους δούλους μου, στους εκλεκτούς μου διακατάρα. Πρόσεξε μη γίνεις έτσι, θα λέει ο Θεός. Το βλέπεις αυτό, ναι, που δεν με ακολούθησε. Και εγώ το έχω δει αυτό. Μάμα, όταν πίστεψα είχαν έρθει συγγενείς μου και μιλήσαμε, μερικοί από αυτούς κλάψανε, γονατίσανε, προσευχηθήκανε, άλλοι μας κοροϊδέψανε, αλλά τελικά πιστήκανε ότι είμαστε αιρετικοί. Επίστησαν. Εντάξει, λέει, καλός άνθρωπος ο Γιώργος, καλό παιδί και η γυναίκα του καλή, αλλά είναι αιρετική τώρα. Εμείς έχουμε τη θρησκεία μας. Πέρασαν τα χρόνια. Και τα πράγματα, αδελφοί αγαπητοί, δεν ήρθαν έτσι πως έπρεπε να έρθουν για αυτούς. Ούτε θα αναφερθώ τώρα. Αλλά δεν πήγανε καλά. Και με τον Χριστό θα πας καλά. Μέσα από δοκιμασίες, ταλαιπωρίες, αν περπατάς σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Αλλά χωρίς τον Χριστό δεν θα πας καλά. Δεν θα πας. Και ιδίως όταν σου μιλάει και δεν τον ακούς. Και ιδίως όταν σου δείχνει το δρόμο του και εσύ απειθείς, δεν θα πας καλά. Θα προσπαθείς και θα αποτυγχάνεις. Θα προχωράς και θα σκοντάφτεις. Θα θέλεις και δεν θα γίνεται. Δεν θα πας καλά. Με τον Χριστό, ό,τι αν πράτετε, λέει η Γραφή, θέλετε ευωδούστε. Θα το ευωδώνει ο Θεός. Πάντοτε. Αδελφοί αγαπητοί, τώρα δεν εξετάσουμε το πάντοτε ή όχι. Εκείνο που ξέρουμε εμείς είναι οι νόμοι του Θεού. Ταπεινώνεσαι, θα βρεις χάρη από το Θεό. Πάντοτε, πάντοτε. Επικαλείσαι το όνομα του Χριστού εν πνεύματι και αληθεία. Θα σε σώζει ο Χριστός. Πάντοτε, πάντοτε. Αν όμως εσύ τα στραβώνεις τα πράγματα, είναι μερικοί αδερφοί που είναι πολύ ευαίσθητοι και τους χαίρομαι, αν και δεν είναι καλό. Αδερφέ, τι λες αν το κάνω αυτό, μήπως δεν αρέσει το Θεό. Είναι πολύ ευαίσθητοι. Όχι αδερφέ, του λέω, όχι αδερφούλα μου, όχι αδερφέ μου, αρέσει το Θεό, μη φοβάσαι. Αλλά καλύτερα να είσαι ευαίσθητος, όπως οι μαθητές όταν είπαν, κάποιος από εσάς θα με προδώσει. Μήπως εγώ Κύριε, μήπως εγώ Κύριε. Και ο ανέστητος ο Ιουδάς ρώτησε, γιατί για τα αργύρια στη τσέπη. Καλύτερα να έχουμε αυτή την ευαισθησία, μήπως εγώ Κύριε. Αλλά καλύτερα είναι όμως να περπατάμε με ασφάλεια, με σταθερά βήματα πάνω στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και θα φάμε και θα πιούμε και θα δοξάσουμε το Θεό και χαρούμενοι θα είμαστε και ευλογημένοι θα είμαστε και αν μείνουμε στερεοί και πιστοί μέχρι το τέλος και στην αρπαγή της Εκκλησίας θα είμαστε. Τώρα αν έχουμε κάνει λάθη, γιατί υπάρχει περίπτωση, βέβαια υπάρχει περίπτωση. Ποιος από εσάς δεν έχει κάνει λάθη ποτέ? Εγώ έχω κάνει πάρα πολλά. Αδερφοί, πάρα πολλά. Και δεν το λέω αστεία ούτε υπερβολή. Έχω κάνει πάρα πολλά λάθη. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο Θεός με απέρριψε. Αντιθέτως, αυτό σημαίνει ότι μου δίνει μια ευκαιρία ακόμη ο Θεός να μετανοήσω και να επιστρέψω στο θέλημά Του. Να μετανοήσω και να ταπεινωθώ και να πω, Κύριε, χάλια τα έκανα, συγχώρεσέ με. Θυμάμαι μια περίοδο της ζωής μου και τώρα έτσι πρέπει, αλλά κάθε βράδυ αυτό του λέγα, πω, πω και εκεί λάθος έκανα. Και εκεί λάθος έκανα, το άλλο βράδυ πάλι και εκεί λάθος. Μα όλο λάθη κάνω, Κύριε. Σιγά σιγά όμως ο Θεός έρχεται, σε εκπαιδεύει, σε μαθαίνει, κάνεις λίγο, όχι ότι δεν θα ξανακάνεις, θα κάνουμε λάθη. Αλλά θα κάνουμε λιγότερα και λιγότερα και λιγότερα και εκείνο που έχει σημασία είναι η αγαθή πρόθεση της καρδιάς σου να κάνεις το θέλημα του Θεού. Ξέρετε αδερφοί πώς τελειώνει ο λόγος του Θεού. Αφού λέγει ότι θα μακαρίζει τον εαυτό του εις τον Θεό της αληθείας και θα υμνεί στον Θεό της αληθείας, επρότερε θλίψεις ελισμονήθησαν διότι εκρύφθησαν από τον οφθαλμό. Θα έρθει να κάνει μια τέλεια διόρθωση. Μα τέλεια, τέλεια διόρθωση. Γιατί θα δοξάζω το Θεό της αληθείας? Γιατί θα πιστεύω και θα ομνίω στο Θεό της αληθείας? Διότι οι πρώτερε θλίψεις ελισμονήθησαν. Πάνε. Και να σας πω κάτι τώρα, αδερφοί. Πριν γνωρίσω τον Χριστό, όλο στη θλίψη ήμασταν. Ορισμένοι, ταλαιπωρημένοι. Σήμερα ούτε η Άννα το θυμάται ούτε εγώ. Τίποτα, δεν τα θυμόμαστε αυτά. Πάνε αυτά. Πάνε, τα αρχαία παρήλθον.
Τώρα μόνο χαρέστημα μας. Όταν θυμάμαι τη ζωή μου, τη θυμάμαι από τότε που αναγεννήθηκα και έπειτα. Πιο μπροστά δεν τη θυμάμαι. Όταν θυμάμαι την Άννα, τη θυμάμαι από τότε που μπήκαμε στην εκκλησία. Δεν θυμάμαι πιο μπροστά. Γιατί ο Θεός τα αφαίρεσε. Φέρεσε τις πρώτερες θλίψεις, τις πρώτερες καταστάσεις. Και είμαι βέβαιος ότι σε όλους σας συμβαίνει αυτό. Σε όλους σας. Πάει, τέλειωσαν αυτά. Ποια αυτά, τώρα αυτά πάνε. Τώρα πάμε εκεί πάνω, πάμε για τον ουρανό τώρα. Και δεν έχουμε τώρα και το φόβο των γερατιών και του θανάτου. Παλιότερα, όταν άκουγα κανέναν 50 χρονών, λέω, πω, 50 χρονών. Τώρα εγώ είμαι 59, από σήμερα, και είμαι πολύ νέος, αδερφοί. Αλλά όχι νέος στο σώμα και στη... Είμαι νέος μέσα μου. Αισθάνομαι χαρά. Είναι ο Χριστός. Μπαίνω μέσα στην εκκλησία και χαίρομαι που σας βλέπω, σας αγαπάω. Προσεύχομαι, λέω, Κύριε, να τους ευλογήσεις. Τα χρόνια πια δεν παίζουν, δεν έχουν κανένα ρόλο. Βέβαια το σώμα εξασθενίζει κακά τα ψέματα. Αλλά όσο παίρνουν τα χρόνια λέμε, πάω για τον Κύριο. Φεύγουμε για τον ουρανό. Άσε που περιμένουμε και την αρπαγή της εκκλησίας. Πού το βάζετε αυτό, ε? Για σκεφτείτε να μην περάσουμε, να μην δούμε θάνατο. Να κάνει χάρη ο Θεός να μην δούμε θάνατο. Αλλά και να λάβουμε μέρος στην αρπαγή της εκκλησίας. Όχι να μην δούμε θάνατο και να μας τα πόξω. Να μην δούμε θάνατο και να λάβουμε μέρος στην αρπαγή της εκκλησίας. Αδελφοί, καινούριος χρόνος. Είπαμε, κοιλάδα του Αχώρ. Αμήν. Κοιλάδα του Αχώρ εσύ, οικογένειά σου, η ζωή σου, η εκκλησία μας, αλλά και με την ελπίδα αυτή, ότι χωρίς τον Χριστό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αλλά με τον Χριστό και δια της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Αμήν.